Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον Τούρκο πρόεδρο, ο Ερντογάν. Θα δούμε τον πρόεδρο να μιλά για το λαό του, να τον αποκαλεί όπως ο ίδιος υποσυζητάει, λέει ότι ο λαός μου με αποκαλεί πατέρα, μη μας εγκαταλείψεις σε αυτούς. Έτσι λέει ο λαός. Στους άλλους, στους αντιπολίτευσες. Έτσι λέει ότι του λέει ο λαός του. Καλά, δεν θα εγκαταλείψω όλοι και εγώ λέει, πρόσεξε, και περίεργο. Πρόσεξε. Δηλαδή πατέρα, μπαμπά, δηλαδή αυτή τον μπαμπά εγώ το άκουγα στο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, σώσε μας πατέρα που αυτά, είχα πάει σε ένα συλλαλητήριό του το 1991 στο Σκούταρι και φοράζανε τότε όλοι σώσε μας πατέρα. Τώρα έγινε πατέρας πατερούλης, δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος κατά την άποψή του έτσι λέει και δεν θα εγκαταλείψω το λαό μου, δεν θα τους αφήσω να έρθει η αντιπολίτευση, λέει χαρακτηριστικά. Τώρα, τα σχόλια δικά σας και μια λεπτομέρεια, πάλι νεύρα από τον Τούρκο πρόεδρο, ο φωτισμός, θα το δείτε στο τέλος. Δεν του άρεσε. Του φωτίζουν, θα δείτε, εκεί τους κάνει παρατηρήσεις, καταλαβαίνετε τι έγινε μετά. Βέβαια, για να το δούμε, για να το δούμε. Toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi... Baba, bizi bunlara bırakma. Mümkün mü? Biz bunların ne yapacağını zaten gayet iyi biliyoruz. Bunlara benim vatandaşım, benim insanım bırakılabilir mi ya? Arkadaşlar, sahneyi aydınlatalım. Yüzümüze vuruyor karşıdan, bizi daha da zor duruma sokuyor. Έχει άποψη για όλα, ρε παιδί μου. Πο, πο, πο. Τώρα αυτός που έκανε εκεί, Μανώλη, την παραγωγή, πρέπει να βρίσκεται στην Ελλάδα εξόριστος. Δεν τον βλέπω καλά αυτόν. Μία με την υπογραφή του Υπουργού. Να αλλάξει την υπογραφή του και αυτός. Πάει και αυτός.